Πρόκειται για μία παράδεκτη απόφαση, αλλά όμως δυστυχώς αναμενόμενη, και μπορεί και άλλα νοσοκομεία να προβούν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Καταπέλτης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός για την απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην προσπάθεια να εξοικονομήσει ενέργεια, να κατεβάσει τους διακόπτες της θέρμανσης το χειμώνα που είναι πρώτων πυλών. Όλα ξεκινάνε από την άστοχη απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων να συμπεριλάβουν τα νοσοκομεία, τις μονάδες δημόσιας υγείας στη λίστα με τις δημόσιες υπηρεσίες που θα πρέπει να εξοικονομήσουν 10% ενέργεια και μάλιστα με το έτος 2019. Σκληρή η αντίδραση και από την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Δεν συζητάμε τέτοιο θέμα για τα νοσοκομεία. Νομίζω θα ήταν μια ατυχής δήλωση που έγινε από το νοσοκομείο, από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν στα νοσοκομεία όσον αφορά τα θέματα αυτά που αφορούν την ενέργεια, διότι μπορεί στην Ελλάδα να γίνει κάποια οικονομία, στα σπίτια, στα μαγαζιά, οπουδήποτε, αλλά στα νοσοκομεία είναι τα μόνα που δεν μπορούν να τα αγγίζουν. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, μια τέτοια απόφαση αποτελεί έλλειψη σεβασμού απέναντι στους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Είναι θέμα σεβασμού προς τους ασθενείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πάει εκεί, έχουν πάει για να γίνουν καλά, για να λύσουν το πρόβλημά τους και να είναι σε υγιεινές συνθήκες και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νόσο την οποία έχουν. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η απόφαση της διοίκησης να κλείνει τα καλοριφέρ από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν μπορούμε όμως στις δομές της δημόσιας υγείας να πούμε ότι δεν έχουμε κλιματισμό ή ότι έχουμε συσκότηση. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πόσες ευάλωτες ομάδες υπάρχουν, οι χειρουργημένοι ασθενείς, τα παιδιά. Ομοβροντή αντιδράσεων και από τους πολίτες. Στο νοσοκομείο. Στα σπίτια τους το κάνουνε, δεν τρέπονται λίγο. Δεν είναι σωστό, τόσοι άρρωστοι, τόσοι κόσμος που μπαίνουν βγαίνει, πρέπει να είναι όλη την ημέρα και ας είναι σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Έχουμε μωρά παιδιά 7 μηνών, παιδιά στο κρύο.